Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πολλαπλής κλήρυνσης, το ΚΚΕ τονίζει ότι η αξιοπρεπή ζωή με σύγχρονα δικαιώματα των πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας και των οικογενειών τους περνάει μέσα από την ολοκληρωτική κάλυψη των πάγιων και πρόσθετων αναγκών τους και πρέπει να αποτελεί πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Οι τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι που πάσχουν από σκλήρινση στη χώρα μας έχουν πρόσθετες ανάγκες διατροφής, επικοινωνίας, ψυχικής στήριξης, ανάπαυσης, ύπνου και προφανώς σχεδιασμένης παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Είναι λοιπόν ανάγκη και δικαίωμα του κάθε ασθενή οι δωρεάν προληπτικές, διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις, η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε δημόσιες δομές για δυνατότητα τακτικής παρακολούθησης και αποκατάστασης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διεκδικεί σταθερά αύξηση 100 ευρώ σε όλα τα επιδόματα αναπηρίας και έκτακτη οικονομική ενίσχυση 1000 ευρώ σε όλους μπροστά στο καλοκαίρι. Να μην μείνει κανείς χωρίς τα αναγκαία φάρμακα, θεραπείες, τα τεχνολογικά βοηθήματα, να είναι για όλους δωρεάν, χωρίς εξαιρέσεις και πλαφών, για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Να σταματήσουν εδώ και τώρα τα σφαγεία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, τα ΚΕΠΑ, με τη διάγνωση της κλίνηση να δίνεται αυτομάτως 67% ποσοστό αναπηρίας, να καταβάλλονται κανονικά τα επιδόματα και οι συντάξεις, για όσο διάστημα ο ανάπηρος και ο χρόνιος Πάσχων περιμένει να περάσει από την όποια επιτροπή. Μαζικές προσλήψεις ατόμων με αναπηρία, απαγόρευση όλων των απολύσεων, να προσλαμβάνονται οι νέοι ανάπηροι και οι χρόνιοι Πάσχοντες με την αποφύτισή τους από την εκπαίδευση με ευθύνη του ελληνικού κράτου Πάνω απ' όλα το ΚΚΕ παλεύει για σύστημα υγείας και πρόνοιας αποκλειστικά χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τις ανάγκες και όχι με βάση τις διάφορες δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας. Σύστημα δηλαδή σύγχρονο και καθολικό χωρίς καμιά επιχειρηματική δράση. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή υγεία και επιτυχία σε όλες τις διεκδικήσεις σας.